Με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας μας και την αυξανόμενη συνεχώς διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιμότητα βεβαίως εμβολίων που, όπως προαναφέραμε, είναι ασφαλεία, νοσογόνα και αποτελεσματικά, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών γνωμοδοτεί θετικά για τον εμβολιασμό όλων των παιδιών ηλικίας 12-15 ετών με στόχο, πρώτον, την προστασία της υγείας των ίδιων των παιδιών. Ιδιαίτερα επισημαίνει την ανάγκη εμβολιασμού των παιδιών με χρόνια υποκείμενα προβλήματα. Δεύτερον, την διατήρηση της διαζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και των κοινωνικών δραστηριοτήτων των παιδιών. Τρίτον, την προστασία των ευάλωτων ατόμων στο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον. Η Επιτροπή κρίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες τα ωφέλη από τον εμβολιασμό υπερτερούν τις πιθανότητες σπανίων ανεπιθυμήτων ενεργειών. Ο εμβολιασμός είναι εθελοντικός και είναι απαραίτητη η συγκατάθεση μετά την ενημέρωση των γονέων. Η σύσταση εμβολιασμού θα επικαιροποιείται ανάλογα και με τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Τουλάχιστον από αυτή εδώ τη θέση θα έχουμε αναφερθεί 4 ή 5 φορές για την ανάγκη του εμβολιασμού κατά την κοίηση. Είναι αναρτημένη και από την υπεύθυνη γυναικολογική και μευτική εταιρεία η οδηγία σχετικά με τον εμβολιασμό. Θα έλεγα ότι υπάρχει μία αντίσταση στο θέμα, ένας υπερβολικός φόβος στον εμβολιασμό κατά την κοίηση και ίσως και ο κλάδος των γυναικολόγων, τολμώ να το πω αυτό, έχει ένα δισταγμό που μεταφέρεται και στις γκύους. Επομένως, πάνω σε αυτό το θέμα, πάλι ενημέρωση, μου δίνεται την ευκαιρία να πω, mRNA εμβόλια κατά την κοίηση, ανεξαρτήτως τριμήνου κοίησης, εμβολιασμός και κατά τη γαλουχία. Μ' είχαν ρωτήσει και σε μία άλλη συνέντευξη, μου είπαν τι θα λέγατε σε αυτούς τους αντιεμβολιαστές. Μιλάμε για αντιεμβολιαστές και όχι διστακτικούς. Δεν θα έλεγα τίποτα, διότι δεν έχουν αυτιά να ακούσουν. Αυτό είναι ένα γεγονός και μάλιστα προσπαθούν πολλοί να πείσουν και αυτόν που πρεσβεύει υπέρ του εμβολιασμού. Νομίζω ότι τους έχουμε δώσει πάρα πολύ χώρο και αν υπάρξουν συνέπειες από τις συναθρήσεις που κάνουν για τη διαμαρτυρία, πιστεύω ότι κάποιοι θα κατανοήσουν πόσο λάθος ήταν όταν βρεθούν στα νοσοκομεία. Όσον αφορά τους αντιεμβολιαστές, καταρχήν πρέπει να διακρίνουμε δύο πράγματα. Και κάποια πράγματα έχει πει ήδη η καθηγήτρια η κυρία Θεοδωρίδου. Το ένα είναι η συμμετοχή γιατρών και διαφορετικές απόψεις γιατρών οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτή την αντιεμβολιαστικό κίνημα. Εδώ δεν είναι θέμα ελευθερίας, ούτε δημοκρατίας, ούτε η ελεύθερη έκφραση της άποψης οποιοδήποτε. Κάποιος ο οποίος είναι υγειονομικός, είναι επιστήμονας, είναι υποχρεωμένος με βάση την ιατρική ιδεοντολογία και με βάση την νομοθεσία της ελληνικής δημοκρατίας, αλλά και σε οποιαδήποτε ευνοούμενη χώρα του κόσμου, να ακολουθεί διάφορους κανόνες. Γιατί, όπως ξέρουμε, στην ιατρική είναι πολύ εύκολο κάποιος ο οποίος η ιστορία τους έχει ονοματίσει τσαρλατάνους ή οτιδήποτε άλλο, σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, πρόβλημα υγείας, κάποιος να εκμεταλλευτεί αυτό και να εκφράσει μια διαφορετική άποψη. Άρα ο καθένας δεν μπορεί να ασκεί την ιατρική όπως θέλει. Αυτά είναι στα πλαίσια κάποιου ο οποίος είναι τσαρλατάνος και είναι υποχρέωση των συνταγμένων οργάνων να εφαρμόσουν την νομοθεσία.